Μετά τις χθεσινές συναντήσεις κλιμακίου της εταιρείας TAP με το Δήμαρχο Νέστου αλλά και αγρότες της περιοχής, όπου οι συζητήσεις φαίνεται να καταλήγουν θετικά, η περιοχή των Τεναγών των Φιλίππων φαίνεται να είναι η τελευταία εκκρεμότητα της εταιρείας. Στον όλο σχεδιασμό της εταιρείας, από τα γραφεία ενημέρωσης μέχρι τις περιβαλλοντικές μελέτες και την αποδοχή αιτήσεων για αποζημιώσεις καλλιεργήσιμων εκτάσεων, παραμένει σταθερά εκτός η περιοχή των Τεναγών των Φιλίππων, με τους Δήμους Καβάλας, Παγκαίου και Δοξάτου, όπου εδρεύουν τα Τενάγη, να έχουν εκφράσει σοβαρότατες αντιρρήσεις για την προτινόμενη από την εταιρεία όδευση. Είμαι ενημέρωση για αυτή τη διαδικασία, διάβασα και τις σημερινές εφημερίδες. Εμείς κάναμε έγγραφο πριν από λίγο καιρό στον ΤΑΠ και τους ζητούσαμε να μας πούνε έχουν αποδεχθεί ή όχι τη θέση του ΤΕΕ για την όδευση από την περιοχή των Τεναγών. Γιατί εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Δεν είχαμε απάντηση. Η επιστολή μας ήταν κοινή με το ΓΙΟΤΕΕ, με το οποίο έχουμε κάνει και την δράση αυτή της πρώτης αλλαγής όδευσης. Δεν είχαμε απάντηση. Έγινε προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας. Πάλι δεν είχαμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε. Προφανώς, για να μην έχει προκύψει κάτι εδώ, η όδευση σχεδιάζεται ή επανασχεδιάζεται. Είναι δικιά μου εκτίμηση αυτή. Δεν γνωρίζω κάποια πληροφορία. Προφανώς εξετάζεται. Αλλιώς θα την είχαν, θα είχαν προχωρήσει και εδώ τον ορισμό του γραφείου, προκειμένου οι πολίτες να κάνουν τις αγρότες εκλογές. Δεν έχει καμία ενέργεια, δεν ούτε έχει γραφείο, ούτε να έρθει σε επαφή με κάποιο σύλλογο. Όχι, όχι, όχι. Εμείς σαν φορέας, σαν ΤΕ, δεν επιδιώξαμε να κάνουμε κάποια ιδιαίτερη επικοινωνία, γιατί κρίνουμε ότι το θέμα είναι, σε αυτή τη φάση είναι πολιτικό, είναι πολιτικής διαχείρισης. Εμείς αυτό που ήταν να κάνουμε, το κάναμε, την απάντηση δεν την πήραμε, ενδεχόμενα να έρθει κάποια στιγμή. Θα πιέσουμε όμως, στο πλαίσιο ότι μας οφείλεται μια απάντηση, προκειμένου να πάρουμε ένα ναι ή ένα όχι, να ξέρουμε σε ποια κατεύθυνση βρισκόμαστε. Ακόμη και στο Δήμο Παύλου Μελά του νομού Σερών, όπου επίσης υπήρχαν έντονες αντιδράσεις, φαίνεται τελικά να βρίσκεται κοινός τόπος συνεννόησης για τη δημιουργία σταθμού, ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει η απάντηση της εταιρείας στην πρόταση του ΤΕΕ για την εναλλακτική όδευση. Η τελευταία είδηση που είχαμε ήταν ότι εξετάσανε τη λύση που προτείναμε. Δεν δόθηκε θετική απάντηση ότι την αποδεχόμαστε ή δεν την αποδεχόμαστε. Εμείς θα θέλαμε να ξέρουμε την οριστική τους απάντηση για να πράξουμε και στη συνέχεια σε ό,τι μας αφορά. Το βασικό θέμα είναι να μην δημιουργηθεί ταλαιπωρία στους αγρότες, καταστροφή των ιδιοκτησιών τους, ταλαιπωρία για 4-5 χρόνια, μείωση της καλλιεργούμενης έκτασης. Έχουν ήδη πάρα πολλά προβλήματα εκεί στα Τενάγη. Απλά επειδή βλέπουμε ότι στις υπόλοιπες περιοχές έχουν προχωρήσει στις ενημερώσεις, έχουν προχωρήσει το άνοιγμα γραφείων, έχουν μπει στη σελίδα τους στο ίντερνετ όλες οι περιοχές στις οποίες θα περάσει και πού θα περάσει ο ΤΑΠ. Και βλέπουμε ότι από όλες αυτές τις διαδικασίες λείπει η συγκεκριμένη περιοχή. Εσείς πιστεύετε ότι είναι ζήτημα πολιτικής παρέμβασης? Περιμένετε κάποια κίνηση από τους τοπικούς βουλευτές? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικής παρέμβασης, αλλά συγχρόνως είναι και θέμα σοβαρότητας της υπόθεσης. Έτσι, προφανώς έχω την αίσθηση ότι αυτό εξετάζεται η αλλαγή της, μια αλλαγή όδευσης στον ΤΑΠ, η οποία θα προκαλεί λιγότερα προβλήματα. Μακάρι να είναι η πρόταση που έχουμε κάνει εμείς, βελτιωμένη βέβαια, διότι η δικιά μας πρόταση δεν ήταν μια μελέτη όδευσης αγωγού, ήταν μια υπόδειξη διαδρομής, η οποία είχε κάποια προβλήματα, αλλά προβλήματα που μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.